Το όνειρό μου είναι να προχωρήσει η ανέγερση της Παλαιοχριστιανικής Εκκλησίας του Φυσκάρδου, γι' αυτό και όταν ήμουν Υφυπουργός Πολιτισμού την ενέταξα στην αναοριοθέτηση της περιοχής. Αυτή τη δήλωση έκανε χθες ο τέος Υφυπουργός και υποψήφιος βουλευτής κ. Πέτρος Αλυβιζάτος, όταν τον ρώτησε η εφημερίδα Ημερήσιος για το θέμα του σημαντικού αυτομνημείου μας. Ο κ. Αλυβιζάτος διευκρίνησε ότι μετά την αναοριοθέτηση δεν υπάρχει θέμα κολλήματος στην Παλαιοχριστιανική από ιδιοκτησίες, αφού και στις γύρω από την Εκκλησία ιδιοκτησίες δεν μπορεί πλέον να χτιστεί καμία οικοδομή ιδιωτών. Σήμερα ο Ημερήσιος έφερε στη δημοσιότητα την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναοριοθέτηση της περιοχής του Φυσκάρδου. Ολόκληρο οπλοστάσιο είχε στο σπίτι του στα Τραβλιάτα ένας 54χρονος συμμεδαπός, ο οποίος συνελήφθη προχθές από την αστυνομία για παράνομη οπλοκατοχή. Ειδικότερα σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 πυροβόλα όπλα και συγκεκριμένα 3 κυνηγετικά όπλα, 4 πυροβόλα όπλα, 2 πιστόλια και 2 πολεμικά οπλοπολιβόλα. Ακόμη βρέθηκαν 2 σπαθιά μήκους 70 εκατοστών περίπου και 1 ξυφολόγχη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωτικών Κεφαλινίας. Σε θερμό κλίμα συνεδρίασε χθες το μεσημέρι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με κυριότερο θέμα της έγκρισης βατότητας για το δεύτερο τουριστικό τρενάκι στην πόλη του Αργοστολίου. Εισηγητής του θέματος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σάβα Σαβαόγλου, ενώ τον επιχειρηματία που αιτήθηκε την έγκριση για το δεύτερο τρενάκι εκπροσωπούσε ο δικηγόρος κ. Γιάννης Λικούδης. Κατά της εισήγησης στάχθηκε ο κ. Βασίλης Καμπίτσης, ο οποίος, όπως είπε και στην Επιτροπή, απαιτεί περισσότερη ενημέρωση για το θέμα, καθώς επίσης θεωρεί ότι πρέπει να γνωρίζει η Επιτροπή και τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας του Αργοστολίου, επιχειρηματίες, ταξιτζίδες και λοιπούς, σχετικά με την κυκλοφορία και δεύτερου τρένου μέσα στην πόλη. Ο κ. Καμπίτσης ήρθε μάλιστα σε λεκτική αντιπαράθεση με τον κ. Σαβαόγλου. Τελικά, κατά πλειοψηφία, ψηφίστηκε από το Σώμα η εισήγηση του κ. Σαβαόγλου με την προϋπόθεση να υπάρχει μια απόσταση από την αφετηρία του άλλου τρένου, αλλά και να μην δημιουργεί προβλήματα στο ταξί και στο κτέλ όσον αφορά το δρομολόγιο. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του υπάρχοντος τουριστικού τρένου κ. Κλαβούνας, ο οποίος έθεσε στο Σώμα θέμα νομιμότητας των διαδικασιών για την έγκριση βατότητας για το νέο τρενάκι και ενημέρωσε ότι θα απευθυνθεί στον εισαγγελέα. Η Συντονιστική Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κεφαλονιάς και Ιθάκης εξέδωσε πρόγραμμα δραστηριοτήτων των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο. Αύριο αναμένεται επίσκεψη του κ. Παύλου Χαϊκάλη στο Αργοστόλι, ενώ τη Δευτέρα 11 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κεφαλονιά ο κ. Γιάννης Τιμαράς. Ανεβαίνουν κατηγορία οι ομάδες που πήραν μέρος στα μπαράζ και δεν πέτυχαν άνοδο, δηλαδή η Πρόοδος Ιθάκης στην Α κατηγορία και ο Παπυριακός στη Β. Αυτό αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΚΙ και η απόφαση θα ισχύσει μετά την έγκριση από την νομική υπηρεσία της ΕΠΟ.